Ο Ντόναλτ Τραμπ μπαίνει με ύφος τριαμβευτή σε στάδιο στο Νιου Τζέρσι, κάνοντας είσοδο σαν μαχητής του UFC και αποθεώνεται από χιλιάδες οπαδούς του. Στο πλευρό του, ο πρόεδρος του πρωταθλήματος πολεμικών τεχνών. Υψώνει επιδεικτικά τη γροθιά του στον αέρα και κατευθύνεται προς τις θέσεις των επισήμων. Λίγα 24 ώρα μετά την ιστορική καταδίκη του, φαίνεται πως τίποτα δεν τον έχει επηρεάσει και προειδοποιεί. I'm not sure the public would stand for it. Με νέα συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ ξεκαθαρίζει πως δεν θα μπορούσε να ελέγξει πιθανές ακραίες αντιδράσεις των οπαδών του αν στις 11 Ιουλίου οδηγηθεί στη φυλακή. Φτάνοντας στο σημείο να ανοίξει ακόμα και λογαριασμό στο TikTok, γνωρίζοντας καλά πως το παιχνίδι των εκλογών παίζεται στα social media. The president is now on TikTok. It's my honor. Στην κούρσα για την Προεδρία, ο Τζο Μπάιντεν δεν δίστασε να χαρακτηρίσει ανεύθυνο και επικίνδυνο το Ρεπουμπλικανό μεγιστάνα. Donald Trump was given every opportunity to defend himself. It's dangerous. It's irresponsible for anyone to say this was rigged just because they don't like the verdict. Στόρμι Ντάνιελς, το πρόσωπο που πέτυχε την ιστορική καταδίκη του Τραμπ, σπάει τη σιωπή της και προτρέπει την Αμερικανική δικαιοσύνη να τον οδηγήσει στη φυλακή. Νομίζω ότι θα έπρεπε να καταδικαστεί σε φυλάκιση και σε κάποια κοινωνική εργασία που θα εργάζεται για τους λιγότερο τυχερούς. Είναι ο εθελοντής άκος του Μπόξ σε ένα καταφύγιο γυναικών. Η πρωταγωνίστρια της πολύκροτης υπόθεσης χρηματισμού, για την οποία κατηγορείται ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνει σοκαρισμένη αλλά για δικαιωμένη. The suddenness actually of that verdict and how it came down really kind of rocked her last night. She was actually pretty emotional about it. Και όλα αυτά την ώρα που μεγάλος αμερικανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας πήρε πίσω βραβείο από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο μετά τα απαξιωτικά σχόλια του χολιγουντιανού ηθοποιού για τον Τραμπ.